Ξεκίνησα στην ηλικία των 15, σχετικά μεγάλος, δηλαδή ακούς και άλλα παιδιά ξεκινάνε από τα 8-9, μου ξεκίνησα 15 και νομίζω ότι υπήρχε ένας λόγος που έγινε αυτό, από την άποψη ότι κάποια στιγμή μου είχαν φέρει γονείς μια κιθάρα, γύρω στα 7, σαν δώρο, την οποία δεν άγγιξα ποτέ. Άρα προφανώς αυτό σημαίνει ότι δεν ήμουν έτοιμος ή ώριμος για να ξεκινήσω. Έτσι μόνο στα 15 ήρθε η ανάγκη, από μόνη της, δεν μπορώ να το εξηγήσω, να μάθω κιθάρα. Είχα ήδη ξεκινήσει και αρμόνιο και έπαιζα από τα 13, δηλαδή ήταν Δευτέρα Γυμνασίου. Οπότε τελείωσε το γυμνάσιο, τρίτη γυμνασίου, πήρα την πρώτη μου κιθάρα. Ήταν μια κλασική. Και ξεκίνησα από κλασική. Ήταν 15 ετών και αμέσως, να είμαι ειλικρινής, το πήρα σαν σοβαρά. Δηλαδή άρχισα να μελετάω παρόλο να παίζω. Ξεκίνησα και με ένα δάσκαλο τοπικό, στον Πόρο τότε. Εκεί μεγάλωσα. Και εκεί πήρα τα πρώτα μαθήματα, δηλαδή ακόρντα, βασικές κλίμακες, να διαβάζω παρτιτούρα κλπ. Τώρα, όσον αφορά τη μελέτη, τα πρώτα 2-3 χρόνια έπαιζα normal, δηλαδή 1-2 ώρες τη μέρα. Μετά τον τρίτο χρόνο που τελείωσε το Λύκειο και ήρθα Αθήνα, εκεί άρχισα να κάνω υπερβολές. Δηλαδή, το είδα πλέον εντελώς σοβαρά. Είχα πάρει και ηλεκτρική κιθάρα και είχα αρχίσει ήδη να συνειδητοποιώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ, ώστε να το δω και σαν επαγγελματικά. Αυτό αρκετά πιο μετά. Και έπαιζα, θυμάμαι, δηλαδή στα 18, 19, 20. Έπαιζα μέτριες ώρες, δηλαδή μπορούσα να είναι από 5 μέχρι 10-12 ώρες τη μέρα. Και αυτό που μελετούσα και τεχνική και κομμάτια και θεωρία και τα πάντα. Πολλές ώρες. Δηλαδή υπήρχαν και μέρες που έχανα τον έλεγχο, δηλαδή ξεκινούσα πρωί και τελείωνα βράδυ. Ναι, έχω κανάλι στο YouTube από το 2006. Δεν ξέρω αν είμαι από τους πρώτους. Μπορεί και να είναι αυτό να ισχύει, αλλά και δεν έχει τόσο σημασία. Το YouTube για μένα είναι το νούμερο ένα εργαλείο στη δουλειά μου. Μπορώ να σου πω ότι ίσως αν δεν είχα το YouTube να μην έκανα καν αυτή τη δουλειά που κάνω. Για να σου το αναλύσω αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά μέσα να δείξουμε εμείς και τα ρίσεις στη δουλειά μας. Ενώ ότι τα περιοδικά κυρίως ασχολούνται με μπάντες, με φωνητικά. Τα κιθαριστικά, μιλάμε για τα ποικίλη σύλλη, τα metal rock κλπ. Τώρα τα κιθαριστικά περιοδικά από την άλλη είναι πανάκριβα για να διαφημιστείς. Δηλαδή φαντάσου ότι ένα άλλο σόλιδες στο Guitar World κάνει 5.000 δολάρια. Όσο μπορεί να είναι δηλαδή το budget για ένα δίσκο. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε κάποιους τρόπους να προωθήσουμε τη δουλειά μας οικονομικά και αποτελεσματικά. Και το YouTube είναι ο πιο απλός, κατανοητός για το κοινό και φτηνός τρόπος για εμάς. Να είμαι ειλικρινής, από τότε που άρχισε να γίνει το YouTube αμέσως το είδα, αμέσως μάλλον είδα μακροπρόθεσμα ότι αυτό είναι το μέλλον και ότι τα πάντα θα γίνονται από εκεί. Και έπεσα μέσα. Δηλαδή βλέπουμε ήδη ότι τώρα είμαστε 2014, νομίζω ότι ο μέσος χρήστης θα μπει τουλάχιστον 2-3 φορές τη μέρα στο YouTube είτε να ενημερωθεί, είτε να ακούσει μουσική ή οτιδήποτε. Ήδη ο τρόπος με τον οποίο ακούμε μουσική έχει αλλάξει. Δηλαδή, πια όλος θέλει να ακούσει ένα τραγούδι, θα μπει στο YouTube, θα γράψει το όνομα του τραγουδίου και το συγκρότημα και θα ακούσει το κομμάτι. Απλά. Δηλαδή, σαν streaming service. Και το οποίο είναι και δωρεάν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι virtually μπορείς να ακούσεις τα πάντα. Ό,τι βγει, ό,τι πες ότι κάτι πάρει το αυτί σου, μπαίνει στο YouTube και το ακούς. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκα το 2006 να ξεκινήσω βίντεο στο YouTube. Φαντάζομαι ότι ακόμα δεν είχε γίνει ψηφιακή επανάσταση, δηλαδή οι κάμερες ήταν με κασέτες. Οπότε θυμάμαι είχα την πρώτη μου κάμερα με κασέτα, ξεσέβαζα είχα ένα κοβέρτορα να το μετατρέπει σε AVI τότε κλπ. Και μιλάμε για SD κάμερες. Ή αλλιώς και πιο πριν, είχα μια, το 2004 θυμάμαι, πριν YouTube, είχα μια web κάμερα σχετικά καλή για την εποχή της. Σε standard definition RF 480 και με αυτήν είχα φτιάξει τα πρώτα μου βίντεο. Τότε είχα και site, μιλάμε τώρα πάλι 2002-2003-2004, είχα φτιάξει το site μου, ανέβαζα βίντεο και συνειδητοποίησα ότι απλά η εικόνα έχει τεράστια δύναμη. Δηλαδή ο άλλος ωραία να ακούει, γιατί τότε περισσότερο είχαν την ταμπλατούρα και το MP3. Συνειδητοποίησα ότι η εικόνα έχει τεράστια δύναμη και έτσι μπορείς να προωθήσεις τη δουλειά σου πολύ άμεσα, δηλαδή όλος να σε δει, να σε ακούσει και να καταλάβει μέσα τι κάνεις. Έτσι άρχισα να κάνω τα πρώτα μου βίντεο στο site, προ YouTube και μετά YouTube
άρχισα να ανεβάζω βίντεο με μαθήματα, το οποίο ήταν, θυμάμαι, μικρά κλιπάκια, δηλαδή διάρκειας περίπου ενός λεπτού, στο οποίο είχε μια ταμπλατούρα, έπαιζα χωρίς να ξηγώ τίποτα. Πιο κάτω μετά, 2007-2008, συνειδητοποίησα ότι θα ήθελα να κάνω κάτι πιο τακτικό, ώστε να έχω ένα λόγο να βγαίνω στο YouTube πιο τακτικά, δηλαδή σε εβδομαδιαία βάση. Ώστε έτσι ο κόσμος να με μάθει και να προωθήσω τη δουλειά μου. Είτε αυτό είναι τα μαθήματα που κάνω, είτε η δισκογραφία μου και τη μουσική που γράφω. Και έτσι ξεκίνησα το Leak of the Week, το Leak της εβδομάδας. Το οποίο ήταν μια σειρά που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 8 και ήδη εσείς έχω φτάσει τώρα, είμαι 5ο χρόνο και έχω φτάσει στα 143 επεισόδια. Συν κάμια κατοσταριά ακόμα βίντεο που έχω ανεβάσει, έχω γυρίσει στο YouTube πάνω από 280 βίντεο. Το οποίο αυτό σημαίνει ότι πρώτον, έχοντας μια συνέχεια και μια συνέπεια, σε μαθαίνει ο κόσμος. Μαθαίνοντας ο κόσμος, σε ακολουθεί και παράλληλα με αυτά που κάνεις, βλέποντας τα βίντεο δηλαδή, ασχολείται να μάθει ποιος είσαι, να δει τη δουλειά σου, να αγοράσει τη δουλειά σου. Και έτσι για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό, δηλαδή να έχω μια τακτική σε εβδομαδιαία βάση επαφή με το κοινό και μέσα από αυτό να προμοτάρω ό,τι θέλω, να πουλάω ό,τι θέλω. Οπότε πλέον από ένα σημείο και πέρα άρχισα να το βλέπω και εμπορικά το YouTube. Και πλέον μάλιστα και αυτό που έχει γίνει με τις διαφημίσεις, υπάρχει και ένα έσοδο, το οποίο δεν είναι τρομακτικό, αλλά είναι αρκετά ικανό ώστε να μου δίνει κίνητρο και να μπορώ με αυτά τα χρήματα που βγάζω από το YouTube να αγοράζω και εξοπλισμό. Να κάνω upgrade, να παίρνω καινούριες κάμερες, καινούριο φωτισμό και να κάνω καλύτερα βίντεο και να προσφέρω καλύτερες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν το YouTube αρχικά ξεκίνησε σαν ένα βασικό εργαλείο για promotion, αλλά τώρα έχει γίνει, το έχω δει πιο σοβαρά και πιο επαγγελματικά. Τώρα όσον αφορά την επιτυχία που λες, αυτό είναι σχετικό. Δηλαδή τι εννοώ. Επιτυχία είναι για κάποιον να έχει π.χ. 300 views τη μέρα, επιτυχία είναι για κάποιον να έχει 3 εκατομμύρια views. Όλα είναι σχετικά ανάλογα τι κάνεις και σε τι κοινό απευθύνεσαι. Δηλαδή, για να καταλάβεις, να σου μιλήσω με συγκεκριμένα νούμερα, όταν ξεκίνησα το Leak of the Week, π.χ. το επεισόδιο 10 έβγαινε Δευτέρα, πάντα τα έβγαζα Δευτέρα, και μέχρι την άλλη Δευτέρα που έβγαινε το επόμενο είχε 300 views. Δηλαδή, είχα μια εβδομάδα για να κάνω 300 views. Τώρα, το 2014, έχω τα πρώτα 10 λεπτά 300 views με το που ανέβει το βίντεο. Και το βίντεο μπορεί να φτάσει την πρώτη μέρα στα 3.000 και 4.000. Και αυτό το καλό που γίνεται τώρα, ότι έχοντας πολλά βίντεο, δηλαδή όπως είπα πριν, έχω 280 βίντεο, αυτό λειτουργεί εθελοντικά. Δηλαδή τα βίντεο αυτά υπάρχουν μετά. Και οπότε σε μαθαίνει νέος και νέος κόσμος, και έτσι αυτό λειτουργεί γεωμετρικά. Δηλαδή είναι γεωμετρική η πρόοδος, και έτσι σε μαθαίνει νέος κόσμος, σε θυμούνται κάποιοι που μπαίνουν τώρα, βλέπουν και τα παλιά σου, σε μαθαίνουν καινούργοι, οι παλιοί. Και αυτό λειτουργεί αθελοντικά. Ο ένας ελέγχει τον άλλον. Σε μαθαίνουν και έτσι αυτό είναι πάρα πολύ καλό και μπορείς να προωθήσεις τη δουλειά σου, έχεις τακτική επαφή με το κοινό και πάνω απ' όλα είναι to the point, δηλαδή όλος βλέπει τι κάνεις, βλέπει ότι είσαι κιθαρίστας, έχεις αυτό, παίζεις αυτό κλπ. Και πάνω απ' όλα κάτω από τα βίντεο έχεις τα links, μπορείς να προωθήσεις τα προϊόντα σου, να προωθήσεις τις υπηρεσίες σου και οτιδήποτε άλλο θέλεις εσύ. Απλά το μυστικό εδώ μέρα για την επιτυχία, αν υπάρχει μυστικό, είναι η συνέπεια και η συνέχεια. Δηλαδή να το κάνεις συνέχεια, τακτικά και με αγάπη και σεβασμό στον ακροατή και στον τηλεθεατή. Γιατί αν κάνεις κάτι επιτυχημένα και ψεύτικα, θα το καταλάβει αμέσως. Και απλά θα πάει δίπλα. Στο επόμενο βίντεο. Μιας και υπάρχουν πλέον χιλιάδες που κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, όντως η πένα είναι από τα χαρακτηριστικά μου και να είμαι ειλικρινής, για να το πετύχω αυτό κόπιασα πάρα πολύ. Δηλαδή μου πήρε ακριβώς 11 χρόνια. Και λέω 11 χρόνια γιατί το οριθετώ ότι ξεκίνησα το 1990 να παίζω και βάλα τον πρώτο μου δίσκο το 2001, τον προσωπικό. Και θεωρώ ότι τότε ουσιαστικά παρουσιάστηκα επαγγελματικά στο κοινό. Οπότε αυτή η πένα που ακούς μου πήρε ακριβώς 11 χρόνια. Το οποίο είναι μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα. Και αυτό που θέλω να πω στον κόσμο ότι οποιαδήποτε τεχνική, μην το πάω μόνο στην πένα, οτιδήποτε θέλω να κάνει. Να έχει υπομονή και να μην περιμένω ότι σε ένα και σε δύο και σε τρεις μήνες θα γίνει το αποτέλεσμα. Εγώ με αυτό το παράδειγμα που σου λέω ότι μου πήρε 11 ολόκληρα χρόνια με καθημερινή μελέτη, πολλή ώρα κλπ. Και όχι μόνο βέβαια για την πένα και για άλλα πράγματα. Απλά πένα έχω ένα χαρακτηριστικό, δεν μπορώ να παίξω π.χ. 20-20 δίνοντα στο δευτερόλεπτο. Το οποίο μπορεί για κάποιον να μην λέει κάτι, απλά εμένα η λογική μου είναι ότι αναπτύσσω την τεχνική μου σε τέτοιο τρόπο, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορώ μετά να παίξω κάτι πιο αργό ή κάτι διαφορετικό με μεγαλύτερη άνεση. Είναι σαν τον ασυμβαρίστα που πάει στην προπόνηση και κάνει π.χ. παραπάνω κιλά από ό,τι χρειάζεται για να κάνει τον αγώνα, ώστε να πάει στον αγώνα και ακόμα, και ακόμα και σε μια κακή του μέρα να μπορεί να αποδώσει σωστά. Οπότε πάντα έχω την πένα σαν, να το πω, σαν σανίδα σωτηρίας όταν θέλω να παίξω ένα λίγο γρήγορο ή κάτι. Οπότε ξέρω ότι δεν θα με προδώσει ποτέ η πένα μου. Τώρα, πώς έτσι την τεχνική, όπως είπα και πριν, με πολλή εξάσκηση. Και πάντα χρησιμοποιούσα μετρονόμο.
Και μάλιστα, να είμαι ειλικρινής, μου κάνει εντύπωση όταν ακούω άτομα με καλή πένα και καλή τεχνική να σου λένε ότι δεν έχω παίξει ποτέ με μετρόνομο κλπ. Να είμαι ειλικρινής, δεν τους πιστεύω. Θεωρώ ότι ο μετρόνομος είναι το πιο σημαντικό. Είναι σαν κάποιον που πάει να κάνει δίαιτα και δεν έχει ζυγαριά. Πρέπει να έχει κάποιο μέτρο σύγκρισης και να έχει κάποια νούμερα, κάποιου αριθμού του οποίου να σημειώνει κάθε μέρα ώστε να λύσει την πρόοδό σου. Όπω κάποιο που κάνει δίαιτα σημειώνει τα κιλά του και λέει σήμερα έχασα τόσα, την άλλη μου δώσα κλπ. Και έτσι μπορεί να βάζει και κάποιου στόχου και να βλέπει, να δει τι έκανα τώρα, τι θα κάνω σε ένα μήνα ή τι έκανα πριν τρει μήνε και να μπορεί πάντα έτσι μέσω αριθμών, οι οποίοι και αριθμοί είναι και αντικειμενικοί. Δηλαδή, ένα που παίζει 150, π.χ. 10 έκτα, παίζει πιο γρήγορα από όταν παίζει 140. Και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Εντάξει, δεν είναι σαν άλλα πράγματα που είναι πιο υποκειμενικά. Αυτό είναι τελείως αντικειμενικό. Είναι αριθμοί. Έτσι, πάντα κρατάω πρόγραμμα ή κρατούσα πρόγραμμα και τώρα το κάνω με συγκεκριμένες ασκήσεις. Είτε αυτό είναι 10 έκτα, 6 έχα, 5 έχα, οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία. Ή string skipping ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την πένα. Αλλά πάντα με μετρονόμο και πάντα με πρόγραμμα. Και κάθε μέρα αν γίνεται. Δηλαδή, μπορώ να παίζω κάθε μέρα όσο περισσότερο μπορώ και όσο μου επιτρέπει το πρόγραμμά μου. Συγκεκριμένες ασκήσεις με προγραμματισμό και μέθοδο. Λοιπόν, η πένα μου είναι αυτή. Είναι η Stubby 3 mm, είναι πολύ μικρή και πολύ χοντρή. 3 χιλιοστά είναι αρκετά χοντρή πένα. Αν σκέφτεσαι ότι ο μέσος κιθαρίστης παίζει ίσως και με λιγότερο από ένα χιλιοστό. Λοιπόν, θυμάμαι εποχή 1997-98, 96-97-98, άρχισα να δοκιμάζω να πειραματίζομαι με ό,τι πένα υπήρχε στην αγορά. Δηλαδή πήγαινα σε καταστήματα. Αγόραζα από μία πένα ό,τι πένα υπήρχε, μιλάμε για δεκάδες μοντέλα και σχήματα κλπ. Και άρχισα να το δοκιμάζω. Στην αρχή κατέληξα στην Jazz 3, την Dunlop. Πιο μετά, αυτή είναι ένα 14, αν θυμάμαι καλά, η κόκκινη. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι ήθελα ακόμα πιο παχιά πένα, ώστε να γλιστράει καλύτερα πάνω στις χορδές για γρήγορο alternate picking. Και έτσι κατέληξα σε αυτήν εδώ την πένα, τη Stubby. Είναι η καλύτερη πένα για μένα, δεν την αλλάζω με τίποτα, γιατί χρησιμοποιώ τώρα πλέον και 16 χρόνια. Θεωρώ ότι χωρίς αυτήν την πένα δεν μπορώ να παίξω. Δηλαδή, αν πάω κάπου και δεν έχω την πένα μου, απλά δεν θα παίξω. Προτιμώ να κάτσω στην άκρη και να κοιτάω παρά να γίνω ρεζίλι. Γιατί χωρίς αυτήν την πένα, απλά είμαι εξαρτημένος από αυτήν την πένα. Αυτή η πένα λοιπόν τι έχει τώρα, έχει και συν, έχει και πλην. Το συν είναι ότι είναι πολύ παχιά, έτσι σημαίνει ότι δεν τρώγεται εύκολα. Δεύτερον, είναι πολύ λίγα στις άκρες, άρα σημαίνει ότι γλιστράει στις χορδές. Και έτσι μου βοηθάει να παίξω πιο γρήγορα. Αλλά θέλει λίγο προσοχή γιατί μπορεί να χάσει και τον κοντρόλ. Δηλαδή το γλίστριμα μεν βοηθάει να παίξει πιο γρήγορα, αλλά χάνει τον κοντρόλ εύκολα εφόσον δεν τη χρησιμοποιεί σωστά. Τώρα, τα μειονεκτήματά τη είναι ότι δεν βοηθάει στα κόρτα όταν παίζει open chords και strumming κλπ. Γιατί είναι αρκετά σκληρή και έχει δυνατή ατάκα. Και δεν νομίζω ότι έχει κάποιο άλλο μειονεκτήμα. Επίση έχει πολύ καλό, ω θέμα τα πλεονεκτήματα, έχει πολύ καλό grip. Δηλαδή έχει πάνω αυτά τα γραμματάκια και είναι γενικά η επιφάνεια λίγο σαγρέ. Οπότε δεν σου γλιστρά εύκολα. Και γενικώ έχει πολύ ωραία αίσθηση όταν την πιάνει. Και για pinch harmonics και για sweep και για tapping και για τα πάντα. Άρα ουσιαστικά το μόνο μειονέκτημα είναι όταν παίζει ανοιχτά ακόρντα σε πιο πολύ acoustic style. Έτσι κι αλλιώ όμω δεν είμαι τέτοιο κιθαρέστη, οπότε δεν παίζω πολύ συχνά έτσι. Δεν νιώθω τίποτα. Απλά κάνω τη δουλειά μου. Αυτό λοιπόν, που έχω μια αίσθηση είναι το thread. Μιας και δεν θεωρώ τον εαυτό μου όσον αφορά τη διδασκαλία ότι διδάσκω thread, διδάσκω κιθάρα. Δηλαδή, όταν έρθει κάποιος να τον διδάξω και με τιμήσει με αυτή την επιλογή, ό,τι μου ζητήσει θα το δείξω. Δηλαδή, λόγω των σπουδών μου, έχω σπουδάσει στο εξωτερικό, είχα την τύχη να διδαχτώ πολλά στυλ από πολλούς διαφορετικούς δασκάλους. Μιας και αυτό είναι το καλό κυρίως των σπουδών στο εξωτερικό, ότι έχεις πολλούς δασκάλους, 10-15 δασκάλους. Και υπάρχει εξειδίκευση, δηλαδή ο καθένας κάνει ένα διαφορετικό πράγμα. Οπότε έχω σπουδάσει και jazz και country και metal και rock και funk και fusion. Έστω και λίγο απ' όλα, αλλά είναι αρκετά ώστε να μπορώ να δείξω σε κάποιον οτιδήποτε μου ζητήσει και να έχω ευελιξία. Οπότε αυτό με το thread είναι λίγο περιοριστικό. Εξάλλου, ο τρόπος με τον οποίο διδάσκω, ουσιαστικά το thread μέσα στο μάθημα είναι το 20-25%. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρμονία, θεωρία, σύνθεση, ενορχίστρωση, αυτοσχεδιασμό, κλίμακες. Οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτό με το thread είναι λίγο. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν συμφωνώ με αυτό. Απλά τώρα ίσως επειδή λόγω δισκογραφίας και τα πρώτα μου 2-3 CD ήταν σε πιο thread steel, ίσως γι' αυτό και ο κόσμος μου έχει συνυφασμένο με το thread. Από εκεί πέρα τώρα αν είμαι καλύτερος, δεν το πιστεύω. Απλά κάνω τη δουλειά μου. Σε κάποιους αρέσω, σε κάποιους δεν αρέσω. Αυτό ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα και γενικά σε όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε. Οπότε απλά κάνω τη δουλειά μου, τίποτα παραπάνω. Βασικά δεν ξέρω αν μπορεί να πει λάθη. Απλά το μόνο πρόβλημα με το internet είναι ότι είναι one way communication. Δηλαδή ένας δείχνει, ο άλλος βλέπει και απλά δεν υπάρχει μετά η επιλογή του μαθητή να ρωτήσει αυτόν που του δείχνει στο βίντεο. Οπότε αν έχει κάποια πορεία, αν κάνει κάτι λάθος κλπ. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ενώ π.χ. ο δάσκαλος με το που σου λέει κάτι, το κάνεις. Άμα δει κάτι λάθος, σου λέει
αυτό το κάνεις λάθος και στο δείχνει. Οπότε στο βίντεο ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Επιπλέον τώρα, ο μαθητής που μαθαίνει από το ίντερνετ έχει το εξής πρόβλημα. Δεν μπορεί να αξιολογήσει τι από αυτό που του δείχνεται είναι σωστό ή λάθος. Δηλαδή μπορεί κάποιος να του δίνει κάτι λάθος και αυτός να μην μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα λόγω έλλειψης εμπειρίας και έτσι να το μάθει λάθος και μετά αυτό να του βγει μπροστά σαν πρόβλημα σε κάτι άλλο που θα πάει να κάνει. Οπότε ουσιαστικά αυτό για μένα το πιο σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά αυτό που μαθαίνω από ίντερνετ. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι μπορεί να μας μόνο από ίντερνετ και χωρίς δάσκαλο. Απλά το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι προφανώς θα σου πάρει πιο πολύ χρόνο. Μιας και ο δάσκαλος έχει την εμπειρία με το που σε δει να παίζεις, να καταλάβει αμέσως τι χρειάζεσαι ή ποιο το πρόβλημά σου και επίσης να σου βάλει ένα πρόγραμμα, να σε βάλει σε κάποια πλαίσια χρονικά όσον αφορά την πειθαρχία, τις μελέτες σου κλπ. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει απόλυτα από βίντεο στο YouTube ή μαθήματα και tutorials γενικότερα στο ίντερνετ. Καταρχάς, διαφωνώ με τον τρόπο που έχει τεθεί η ερώτηση. Από την άποψη ότι δεν νομίζω ότι ο κόσμος πάει στο Skype λόγω κρίσης. Μιας και τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, δεν νομίζω ότι έχει καμία διαφορά το μάθημα από το Skype και το κανονικό. Δηλαδή, εννοώ ότι προσωπικά εγώ, δηλαδή, όσο χρεώνω το μάθημα το κανονικό, χρεώνω και το Skype. Μιας και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ούτε το βλέπω σαν υποδιέστερο κλπ. Είναι ακριβώς το ίδιο μάθημα. Ίσα-ίσα που από αυτής έχει και την ευκολία να είναι σπίτι του με τον ισχυτή του, με την κιθάρα του και χωρίς να χρειάζεται να βγει. Οπότε δεν το βλέπω ότι είναι ότι λόγω κρίσης. Αν το θεωρείς ότι γλιτώνει τα μεταφορικά κλπ. Και τον χρόνο, αυτό να το δέχομαι. Από εκεί πέρα τώρα, τα μαθήματα στο Skype, όπως είπα και πριν, δεν έχουν καμία διαφορά. Τώρα, έτσι όπως το κάνω εγώ, εφόσον ο καθηγητής είναι επαγγελματίας, έχει οργανωμένη την ύλη του και ξέρει τι θέλει να δείξει στο μαθητή, το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο. Ίσως το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να τον αγγίξει εκείνη τη στιγμή. Αλλά και πάλι αυτό νομίζω είναι δευτερευού σημασίας, μιας και μπορεί να το πει ό,τι θέλει. Ποια ταχύτητα είναι πάρα πολύ γρήγορα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ούτε καθυστερήσεις ούτε τίποτα. Η εικόνα είναι πάρα πολύ καθαρή. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Η ταχύτητα είναι πολύ γρήγορα, δηλαδή μπορεί επί τόπου να του στείλει ένα αρχείο και να το λάβει και να γίνει το μάθημα σαν να του δίνει ένα χαρτί στο χέρι τόσο γρήγορα. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει διαφορά. Από εκεί πέρα τώρα, όσον αφορά εμένα προσωπικά, διδάσκω Skype από το 2010 και να είμαι ειλικρινής, και ένας λόγος που κάνω YouTube τακτικά και ανεβάζω βίντεο κλπ. Ήταν και αυτό, ότι ήθελα να προμοτάρω τις υπηρεσίες μου για Skype, μιας και όπως λέει και κάποιος, το ότι ζούμε στην Ελλάδα της κρίσης δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να βιοποριζόμαστε εδώ πέρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να μας δει όλος ο κόσμος παγκόσμια και να μπορούμε να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας και τη δουλειά μας και ό,τι κάνουμε παγκόσμια πια. Και αυτό είναι το καλό του ίντερνετ και αυτό πιστεύω ότι είναι που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο καθένας. Έτσι, ένας λόγος που κάνω YouTube και κινούμαι και είμαι πολύ δραστήριος σε αυτόν τον τομέα είναι ώστε να μπορώ να προμετάρω τα μαθήματά μου και τις υπηρεσίες μου και τα προϊόντα που φτιάχνω, δηλαδή τα DVD μου, τα CD μου κλπ. Μέσω ίντερνετ. Και το YouTube είναι ο καλύτερος τρόπος και άμεσος για να σε δει ο άλλος και να σε μάθει και να σε προτιμήσει σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχω μαθητές από χώρες που έχω από Κίνα, από Ινδία, από Αμερική, από Αυστραλία, από Ελλάδα, πάρα πολλούς πλέον, οι οποίοι δεν πρόκειται να μαθαίνουν ποτέ αν δεν υπήρχε το ίντερνετ και δεν υπήρχε το Skype, ώστε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχω χτίσει όντως ένα στούντιο σπίτι. Ο λόγος είναι και οικονομικός και πρακτικός. Οικονομικός γιατί ουσιαστικά επενδύεις κάποια χρήματα για μηχανήματα τα οποία δεν είναι και λίγα, αλλά στην τελική είναι δικά σου. Τα μηχανήματα τα κρατάς. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις μετά κάνοντας και παραγωγές για άλλους, οπότε να κάνεις και μια απόσβεση του ποσού. Και βέβαια κάνεις και απόσβεση του ποσού που δίνεις βγάζοντας τις δικές δουλειές. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι το πρακτικό. Ότι μπορώ να γράψω, να ηχογραφήσω ό,τι ώρα θέλω, όποτε θέλω, όποτε μου έρθει η έμπνευση και να είναι και ο ήχος όπως θέλω. Έχει προχωρήσει πολύ η τεχνολογία και όσον αφορά τα προγράμματα, τα plugins και τα digital workstation κλπ. Cubase, για ό,τι χρησιμοποιείται πάνω ο καθένας. Και οι κάρτες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και οι ταχύτητες των υπολογιστών. Και έτσι μπορεί να κάνει full παραγωγή, δηλαδή να γράψει 32 κανάλια με drums, με τα πάντα και να είναι η παραγωγή σαν να πίνει σε στούντιο. Και όταν λέω σαν δεν εννοώ υποδιέστερο, εννοώ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά το μόνο πράγμα που θες τι είναι, να έχεις τεχνογνωσία, δηλαδή να μάθεις τα προγράμματα να τα χρησιμοποιείς πρακτικά και αυτό που έχεις στο μυαλό σου να μπορείς να το μετατρέψεις σε ήχο. Και αυτό απαιτεί λίγο χρόνο, απαιτεί μελέτη και δεν είναι και πάντα τόσο εύκολο. Γι' αυτό και πολλοί κόσμοι καμιά φορά ενώ έχει καλό εξοπλισμό δεν μπορεί να βγάλει ήχο. Άρα δεν είναι και μόνο εξοπλισμός, χρειάζεται και τεχνογνωσία, η οποία αποκτήκεται με το πέρας του χρόνου. Βασικά δεν είναι signature όργανα και δεν θέλω τον εαυτό μου άξιο τώρα να έχω signature όργανα. Απλά είναι κάποια όργανα τα οποία φτιάχτηκαν κατά παραγγελία όπως τα ζήτησα. Πλέον παίζω μόνο με ελληνικά όργανα, βασικά παίζω με δύο μάρκες. Είναι η Velvet Guitars του φίλου μου του Γιώργου του Βερβερίδη και η Fahrenheit Guitars, είναι το τελευταίο μοντέλο
που φτιάξα τώρα, του Γιάννη Δόντι από Νάουσα. Είναι και δύο καταπληκτικοί επαγγελματίες και είναι διαφορετικά αργόνα. Το ένα είναι πιο vintage, το άλλο είναι πιο μοντέρνο. Θα τα δείτε άμα μπείτε στο YouTube στο site μου, θα δείτε τον εξοπλισμό, έχει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά. Είναι καταπληκτικά όργανα, είναι high quality όργανα και είναι, ας πω, και πολύ ανώτερα από τις ακριβές σειρές μεγάλων φιρμών όπως Ibanez, Jackson, Fender κλπ. Και ναι, πιστεύω ότι έχουν πολύ καλούς τεχνίτες. Πια, όπως είπα, η τεχνολογία έχει προχωρήσει και η τεχνογνωσία μέσω internet, πια η πληροφορία ελεύθερη. Οπότε απλά με λίγο ταλέντο και σκληρή δουλειά μπορεί ο καθένας να φτιάξει, ο καθένας. Μπορεί το πλέον ένας άνθρωπος να κάνει ένα όργανο, να το φτιάξει όπως αυτός θέλει, και υπάρχει μάλιστα και πληθώρα τεχνητών και στην Αθήνα και στην επαρχία, ώστε να φτιάξει αυτό που ακριβώς θες, οικονομικά και πάνω απ' όλα αυτό που λέω να είναι custom, πραγματικά custom. Δηλαδή να θες οτιδήποτε όσον αφορά το χρώμα, όσον αφορά το σχήμα, όσον αφορά οτιδήποτε, και να στο κάνουν και να είσαι ευχαριστημένος με αυτό το όργανο που παίζεις. Χωρίς να χρειάζεται να κάνεις συμβιβασμούς κλπ. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι πολύ καλή. Έχω επιχειρήσει δύο φορές στη ζωή μου και με 7 χορδή και με 8 χορδή. Είχα αγοράσει μια 7 χορδή, μια Music Man του Πετρούτσι το μοντέλο, αριστερόχειρη, γιατί είμαι και αριστερόχειρας. Και αυτό είναι λίγο πρόβλημα γιατί τα μοντέλα είναι περιορισμένα. Και κάποια στιγμή πήρα και μια 8 χορδή. Λοιπόν, και με τα δύο όργανα πέτυχα παταγωδός. Το οποίο τι σημαίνει, ότι δεν με βόλεψαν ποτέ. Δεν ξέρω, ίσως επειδή είμαι της παλιάς σχολής, δηλαδή έμαθα με 6 χορδή, δεν με βόλεψαν καθόλου. Και 7 χορδή και ιδίως 8 χορδή. Οπότε απλά τις πούλησα μετά από λίγους μήνες, μιας και δεν με βόλευαν καθόλου, δεν μπορούσα καν να παίξω. Ίσως χρησιμοποίησα τις δύο έξτρα χορδές, ή τη μία στην 7 χορδή, στην 8 χορδή, για κάποια αριθμικά, αλλά και πάλι για ηχογράφηση και αυτά δεν με βόλεψαν καθόλου. Οπότε έκανα το εξής. Στο Master 5, το τελευταίο μου instrumental, που ήθελα να έχω χαμηλά κουρδίσματα, απλά πήρα μια εξάχορδη κανονική και άλλαξα set χορδών, έκανα drop tuning και την κατέβασα 5 ημιτόνια. Οπότε αντί να έχω μια 7 χορδή που δεν με βόλευε, έπαιξα με εξάχορδη, 5 ημιτόνια κάτω, θυμάμαι βάλα 12 για τα ρυθμικά σημεία και τα lead κανονικά με εξάχορδη. Οπότε έλυσα το πρόβλημα έτσι. Από εκεί πέρα είμαι υπέρ το χαμηλό κουρδισμάτο, μου αρέσει να ακούω και μουσική, είμαι ανοιχτό γενικά. Και είναι και λίγο μόδα όπως το λες. Και μου αρέσει μάλιστα που η νέα γενιά, δηλαδή μου έρχονται με αυτές 17 χρόνια που είχε ένα παιδί, 16, το οποίο πρώτο του κιθάρι ήταν 7 χορδί. Οπότε φαντάζεσαι ότι ο άλλος ξεκινάει να παίζει και του λες την απλή ερώτηση: πόσο χορδές έχει μια κιθάρα, και σου λέει 7. Έτσι. Όχι, 6. Και αυτό έχει πλάκα, γιατί φαντάζομαι ότι πια έχει αλλάξει όχι μόνο ο ήχος και η τεχνολογία, αλλά έχει αλλάξει και η ανατομία του οργάνου. Πια για πολλοί κόσμο η κιθάρα έχει 7 χορδές, γιατί έτσι μάθανε. Έχω βάλει 5 instrumental δίσκους. Αυτή είναι η κυρία σχολεία μου όσον αφορά τη δισκογραφία. Δηλαδή είμαι instrumental καλλιτέχνης. Πάντα αυτό μου άρεσε από μικρός. Αυτό ήθελα να κάνω και αυτό θα κάνω. Τώρα αυτά με τα φωνητικά έχω βγάλει δύο, το Hand of God και το Euroforce. Το ένα ήταν με αντρικά φωνητικά, Power Metal το 2005. Και το Hand of God είναι τώρα κυκλοφόρησε το 2013, πριν από 6 μήνες. Είναι μελωδικό goth metal με λίγα κιθαριστικά στοιχεία. Δεν το βλέπω. Να είμαι ειλικρινής, τη δισκογραφία πια δεν πάει και πολύ καλά. Δεν τη βλέπω πλέον επαγγελματικά. Τη βλέπω σαν χόμπι. Δηλαδή. Κάνω μουσική ώστε να διοχετεύσω την ενεργητικότητά μου και τις ιδέες μου, αλλά δεν περιμένω από αυτό έσοδα ή κάτι άλλο. Αν έρθουν κάποια, θα είναι πρόσδεκτα, αλλά πια δεν στηρίζομαι σε αυτό. Η δισκογραφία πάει πολύ χάλια. Οι πωλήσεις των CD είναι ανύπαρκτες, αλλά και τα MP3 και τα iTunes κλπ. Δεν πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί πολύ απλά υπάρχει πειρατεία. Οπότε ο άλλος από το να κατεβάσει ένα MP3 και να το πληρώσει, προτιμά να το κάνει, να το πάρει δωρεάν. Γιατί έτσι έρθουν το ίδιο. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λες μουσική για μουσικούς, δεν με απασχολεί. Κάνω τη μουσική που μου αρέσει. Σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Είτε αυτή είναι η μουσική, είτε αυτή είναι ο μέσος ακροατής. Οπότε απλά κάνω αυτό που μου αρέσει, όπως μου αρέσει και όποιος θέλει ακολουθεί. Δεν μου αρέσει να κάνω συμβιβασμούς, όχι από θέμα εγωισμού, απλά αυτό μου αρέσει να κάνω και αυτό κάνω. Και πιστεύω ότι αυτό συμβουλεύω και τον καθένα. Δηλαδή, κάνω αυτό που σου αρέσει και όποιος θέλει θα ακολουθήσει. Αν κάτσεις και σκεφτείς με καλούπια και τι αρέσει στον κόσμο, σου εγγυάμαι ότι θα αποτύχεις. Ενώ ότι θα κάνεις κάτι το οποίο δεν θα αρέσει ούτε σε σένα και στο τέλος θα το καταλάβει και το κοινό ότι είναι επιδεδευμένο και δεν θα το δεχτεί ούτε αυτό. Οπότε κάντε αυτό που σας αρέσει, παίξτε τη μουσική που σας αρέσει, μην κοιτάτε μόδες κλπ. Γιατί ξέρω ότι αυτά είναι όλα προσωρινά, αλλάζουν κατά καιρούς. Οπότε απλά κάντε αυτό που σας λέει η καρδιά σας και το μυαλό σας. Okay. Όντως έχω την τιμή και την τύχη να παίξω με μεγάλα ονόματα, δηλαδή άτομα τα οποία τα είχα είδωλα τα παιδικά μου χρόνια. Π.χ. έχω παίξει με τον Derek Serenian, έχω βγάλει ολόκληρο δίσκο, τον Dream Theater, τον Black Track. Έχω κάνει δίσκο με τον Marco Minnemann, το mega drummer, ίσως από τους καλύτερους drummers στον κόσμο. Είναι ο drummer που παίζει τώρα με τον Guthrie Govan στους Aristocrats και είχε πάει και στα audition στο Dream Theater και έχει παίξει και με Paul Gilbert κλπ. Μεγάλος drummer αυτός. Τώρα θα συνεργαστώ σε επόμενο δίσκο με τον Mike Terrana, το έχω κάνει ήδη δηλαδή.
το μεγάλο drummer, metal drummer, και τον Vitaly Kuprich, έναν κουκουλάνο πιτρά, και άλλους διάφορους. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και μην ακούτε τι λέει για τα αριστερά και τα δεξιά. Τι λέω, ότι είναι απλά. Πώς είστε σε επαφή? Απλά του έστειλε ένα email. Του στέλνει ένα email σοβαρό, το οποίο του λες: Γεια σας κύριε, είμαι ο Τάδε, αυτή είναι η δουλειά μου και θέλω να συνεργαστούμε στον επερχόμενο δίσκο μου. Σας ενδιαφέρει πρώτον? Σου απαντάνε ναι ή όχι, αν έχουν χρόνο κλπ. Πάντα η απάντηση είναι ναι. Εντάξει, ποτέ δεν μου έχουν πει όχι. Από εκεί πέρα μετά του κάνει μια πρόταση οικονομική, γιατί πρέπει να πληρώσει. Δωρεάν δεν παίζει κανένα, είναι επαγγελματίε. Και αυτό είναι και καλό από άποψη, γιατί όταν πληρώνει μετά μπορεί να έχει και κάποιε απαιτήσει, δηλαδή να γίνει δουλειά σωστά. Δεν είμαι φαν, ξέρει, να φέρει ένα φίλο σου να παίξει κλπ. Να γίνει στο τσάμπια δουλειά, γιατί σου εγγυάμαι ότι και δεν θα γίνει σωστά η δουλειά και θα σου πάρει πολύ παραπάνω χρόνο. Και έτσι στο τέλο το κόστο θα είναι το ίδιο με το να σου παίζει π.χ. ο Μάρκο Μίνιμο ένα drums. Ή ο οποιοδήποτε έχει στο μυαλό σου. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Στο κάτω-κάτω αυτοί είναι επαγγελματίε. Θέλουν να δουλέψουν, να εργαστούν και να πληρωθούν γι' αυτό. Οπότε απλά του στέλνει ένα email, βρίσκει στο. Και τώρα ακόμα και έχουμε το Facebook κλπ. Γιατί όλοι αυτοί έχουν Facebook και το διαβάζουν ήδη οι ίδιοι. Οπότε παρακάμψει και manager κλπ. Στέλνει τον ίδιο, του κάνει την πρόταση, κάνετε οικονομική συμφωνία και απλά να δείξει σοβαρότητα. Ώστε να μην σε πάρει στην πλάκα. Γιατί άμα του ένα σοβαρό email με γενικότητε κλπ. Δεν πρόκειται καν να σου απαντήσει. Στέλνει την πρότασή σου, δέχεται ή δεν δέχεται και προχωράτε και κάνετε δουλειά. Πάντως τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά και μπορώ να σας προσωπικά, ή το έχω κάνει πολλές φορές πια, δουλεύω έτσι, μη φοβηθείτε να χτυπήσετε πόρτα σε ονόματα τα οποία θα μάζει τα έχει τίδωλα. Γιατί το πιο πιθανό είναι να κάνετε μαζί τους τη δουλειά που πάντα ονειρεύεστε. Και απλά το μόνο που χρειάζεται είναι όραμα, θέλει όραμα, θέλει λίγο τόλμη και λίγο χρήμα. Είμαι μεγάλο φαν τη οργάνωση. Θεωρώ ότι χωρί οργάνωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ακόμα και το πιο απλά. Δηλαδή, για να πα στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσει, πρέπει να έχει τη λίστα σου με το τι θέλει να πάρει. Άρα, να οργανώσει από πριν τι αγορέ σου. Γιατί πολύ απλά να πα εκεί, στο σούπερ μάρκετ χωρί λίστα, θα ψωνίσει άλλα αντάλλων, θα ξοδεί περισσότερα και θα είσαι και ευχαριστημένο. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχει οργάνωση. Εγώ προσωπικά, όπω είπα και πριν, είμαι φαν τη οργάνωση. Δηλαδή, ακόμα και τα βίντεο που ανεβάζω στο YouTube είναι, τα ανεβάζω κατόπιν έρευνα. Δηλαδή, δεν λέω απλά θα ανεβάσω ένα βίντεο, ένα μάθημα, οτιδήποτε. Κοιτάω τι δεν υπάρχει ή τι θέλω εγώ να δείξω και πάντα όλα γίνονται μέσω με κάποια στρατηγική. Η οποία είναι και μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη. Δηλαδή θέλω στους επόμενους 2-3 μήνες να κάνω αυτό, στους επόμενους 6 μήνες να κάνω κάτι άλλο και έχω ένα πλάνο γενικά σε ό,τι κάνω. Και όσον αφορά τη δισκογραφία μου, δηλαδή πάντα βγάζω π.χ. δίσκους τα μονά χρόνια, ανά δύο, δηλαδή έβαλα 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, τώρα θα βάλω το 15 κλπ. Και γενικώ ό,τι κάνω. Πάντα κοιτάζω να υπάρχει λόγος που το κάνω και να έχω οργανώσει τα πάντα ώστε να γίνουν σωστά, πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Από εκεί πέρα τώρα θεωρώ ότι ο μέσος κιθαρίστας εν έτη 2014 πρέπει να είναι πολύ παραπάνω από κιθαρίστας. Δηλαδή τι εννοώ, πρέπει να είναι και manager του εαυτού του, πρέπει να είναι και να ασχολείται και με τα οικονομικά, πρέπει να είναι web designer, πρέπει να ξέρει να κάνει προγραμματισμό, drums, να είναι MIDI programmer, να είναι audio engineer, τα πάντα. Να κάνει βίντεο, να ξέρει να τραβάει βίντεο, να μοντάρει βίντεο, να ασχολείται με φωτογραφικές μηχανές, με κάμερες, με προγράμματα και τα πάντα. Γιατί πολύ απλά, αν δεν το κάνει αυτός, δεν πρέπει να το κάνει κανένας γι' αυτόν. Και αυτό είναι που σας συμβουλεύω, αν μπορώ να δίνω συμβουλές, θα σας πω. Είμαι άξιος, κάντε τα πάντα μόνος σας. Γιατί αλλιώς είτε θα πρέπει να πληρώσετε, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ρίσκο οικονομικό, οπότε αν δεν πάει κάτι καλά, θα μπείτε μέσα απλά. Οπότε μάθετε τα μόνοι σας, μπορείτε να το κάνετε. Εγώ προσωπικά έτσι το κάνω. Οπότε αφού μπορώ εγώ, σίγουρα μπορείτε και εσείς. Οπότε θέλει οργάνωση αυτό πάντα και θέλει όραμα. Δηλαδή να πεις ότι τι θέλω να κάνω, τι θέλω να περάσω στον κόσμο, αυτό και αυτό. Οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Ο καθένας βλέπει τα πράγματα με τη δική του οπτική γωνία. Οπότε ανάλογα με το τι θα αποφασίσεις, θα κάνεις και τις ανάλογες πράξεις. Έτσι. Και πέρα από το όραμα, χρειάζεται και λίγο χρήμα, γιατί ο εξοπλισμός κοστίζει, οι κάμερες κοστίζουν. Και εφόσον θέλεις να κάνεις κάτι ποιοτικό, πρέπει να έχεις και ποιοτικά. Μαζί σου αντικείμενα, δηλαδή καλές κάμερες, καλές κιθάρες κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι γενικά σε προσιτά πλαίσια. Οπότε μπορεί ο καθένας να κάνει αυτό που θέλει μόνος του πάνω απ' όλα. Αυτό. Δηλαδή τώρα που να λες, θα φωνάξω ένα φίλο μου να το κάνει κλπ. Και στο τέλος να σε κρεμάνε, καλύτερα κάνω μόνος σου. Γιατί το βλέπω αυτό συνέχεια και από αυτές και από φίλους, ότι καυστερούν γιατί απλά περιμένουν από άλλους. Κάντε το μόνος σας. Do it yourself, μπορείτε. Λοιπόν, το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό και ανεβαίνει συνέχεια. Βλέπω δηλαδή πλέον και παιδιά κάτω των 20 να παίζουν καταπληκτικά. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και το βλέπω και από μαθητές, δηλαδή έχει ανέβει το επίπεδο γενικά. Δηλαδή βλέπω 17 χρόνια να παίζουν τώρα έτσι όπως δεν παίζανε πριν από 5 ή 10 χρόνια. Και αυτό είναι πολύ καλό και είναι και λογικό, γιατί εξελίσσονται τα πράγματα.
Έτσι και η ανθρωπότητα εξελίσσεται, έτσι θα εξελιχθεί και η κιθάρα, και η μουσική και η τέχνη. Τώρα, όσον αφορά αυτό που αναφέρεις για σαν συμπεριφορά σε επαγγελματίες, νομίζω ότι θα αντιπαθήσω λίγο διπλωματικά ότι ισχύει ό,τι ισχύει και σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή, κάποιοι είναι καλοί, κάποιοι είναι κακοί, κάποιοι είναι ανεύθυνοι, κάποιοι δεν είναι. Αυτό που σου έχει περισσότερο να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός και όχι όσον αφορά την κιθάρα. Δηλαδή, έχω γνωρίσει και άτομα τα οποία όντως είναι αυτό που είπα, ανοργάνωτα ή δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη στόχευση και απλά πάνε, κινούνται αριστερά και δεξιά και περιμένουν να γίνει κάτι μαγικό για να τους βοηθήσει. Ή βλέπεις άτομα τα οποία μια ζωή. Και αυτό είναι το πρόβλημα πίσω και του Έλληνα, να μετατοπίζει τις ευθύνες. Δηλαδή, για ό,τι κακό γίνεται, πάντα φταίνει άλλοι. Εγώ προσωπικά έχω τη φιλοσοφία στη ζωή μου ότι για ό,τι γίνει φταίω εγώ. Ακόμα και αν φταίω εγώ. Γιατί έτσι είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, πες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη δισκογραφική μου εταιρεία, π.χ. Δεν θα πω ότι φταίει η εταιρεία. Γιατί στην τελική την εταιρεία εγώ την επέλεξα. Θα πω ότι φταίω εγώ, ώστε έτσι να υπάρχει μια έστω μικρή ελπίδα να διορθωθεί το πράγμα. Γιατί αν λέω ότι φταίει εσύ, απλά θα συνεχίσει να φταίει ο άλλος και δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί στο κάτω-κάτω είναι η δική μου ζωή, η δική μου καριέρα και ο χρόνος είναι χρήμα και περνάει γρήγορα και δεν ξαναγυρίζει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε δραστήριοι και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες σε ό,τι κάνουμε. Έτσι, θεωρώ ότι αυτό που θέλω να περάσω σε εσάς είναι ότι ανεξαρτήτως τι παίζετε, τι κάνετε, αναλάβετε εσείς τις ευθύνες και πιστεύετε με, έστω και λάθος να κάνετε, θα ξέρετε ότι κάνετε το λάθος από δική σας επιλογή και όχι από επιλογές αλλωνών. Λοιπόν, εδώ θα είμαι λίγο αρνητικός. Υπάρχει μετάλ στην Ελλάδα, σαν metal, σαν είδος, δεν υπάρχει αγορά metal στην Ελλάδα. Ενώ ότι αυτοί οι οποίοι ζουν από αυτό είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν από ποιοι, ξέρετε ποιοι είναι, ξέρετε, τους ξέρετε. Που και γι' αυτό, να σου πω την αλήθεια, έχω κάποιες επιφυλάξεις. Ενώ ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Και σας το λέω αυτό με απόλυτη επίγνωση. Δηλαδή, μου τύχει να και με άτομα στο εξωτερικό να μιλήσω, όχι μόνο για Ελλάδα δηλαδή, για το metal, και μιλάω για κιθαρίστες και στο εξωτερικό και μεγάλα ονόματα. Λόγω ότι έχω συνεργαστεί με κάποιους και ξέρεις, ο ένας σε φέρνει σε επαφή με άλλον κλπ. Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Είναι πολύ πιο δύσκολα. Δηλαδή, ο κόσμος ξέρει, βλέπει τα φώτα, βλέπει το live και αυτά. Και καμιά φορά δεν μπορεί ο κόσμος να ξέρει ότι αυτοί μπορεί να παίζουν δωρεάν, γιατί έτσι είναι οι όροι. Δηλαδή, έμεινα κάποια στιγμή, ας πούμε ένα παράδειγμα, με ζήγωσε μια μπάντα ξένη, πολύ μεγάλη, high profile μπάντα, και να πάω να παίξω κιθάρα. Να γίνω ο lead κιθαρίστας. Πριν από κάποια χρόνια είναι αυτό. Λοιπόν, στην αρχή τη με το πιτέρα το email, ενθουσιάστηκα. Λέω, μεγάλη τιμή για μένα κλπ. Με το μπήκαμε όμως στα πιο τεχνοκρατικά και οικονομικά. Απλά θα σας πω ότι αυτό που μου ζητάγανε ουσιαστικά είναι να παίζω τσάμπα. Και εγώ απλά δεν το δέχτηκα. Και τους ρωτάω, συγγνώμη, δηλαδή όταν κάνετε λίγο προειδοποίηση και αυτά, παίζετε. Ναι, λένε, συνήθως λέει, τα βάζουμε στην τσέπη μας και μετά περιμένουμε και αν και. Και απλά αρνήθηκα γιατί έχω κάποια ηλικία, δεν είμαι πιτσιρίκι πια. Έχω υποχρεώσεις, θέλω να ζω κάπως καλά. Και για να γίνει αυτό πρέπει να εργάζομαι. Και για να εργάζομαι πρέπει να αμείβομαι. Και για να αμείβομαι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο να είναι αποδοτικό. Και συνειδητοποίησα ότι πολλές από τις μπάντες που βλέπετε, οι περισσότεροι παίζουν είτε από χόμπι και μπάντες που είναι high profile, δηλαδή έχουν δισκογραφικά συμβόλαια κλπ. Και έτσι είναι φτιαγμένο το όλο σύστημα, όπου ξέρεις, βγάζουν όλοι χρήματα γύρω-γύρω, βιοπορίζονται, εκτός από την μπάντα. Και αυτό είναι λίγο απογοητευτικό, αλλά έτσι είναι. Και δεν πρόκειται εγώ να αλλάξω τον κόσμο. Απλά μπορώ να αλλάξω τη δική μου ζωή. Και έτσι συνειδητοποιώ ότι δεν μπορεί να ζήσει το metal, ειδικά στην Ελλάδα, είναι αδύνατο. Σας είπα και πάλι, αυτοί είναι πολύ λίγοι, οπότε εγώ δεν μπορώ να πάρω αποφάσεις γιατί κάποιοι 2-3 καταφέραν κάτι. Πάντα θα πάμε το μέσο όρο. Έτσι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην Ελλάδα όσον αφορά την αγορά και ειδικά ακόμα για τους κιθαρίστες. Για την instrumental μουσική, η οποία αφενός απευθύνεται σε μουσικούς, άρα φαντάζομαι ότι απευθύνεσαι ήδη σε μια μικρή πίτα και απευθύνεσαι κοινού και απευθύνεσαι σε μια υποδιαίρεση αυτής της πίτας. Άρα οι πωλήσεις, λόγω ότι είναι πολύ χαμηλές, η δισκογραφία είναι σχεδόν πεθαμένη. Οπότε απλά κοιτάμε πια να κάνουμε κινήσεις προσεκτικές με πιο χαμηλά budget, ώστε να μπορεί να είναι βιώσιμο οικονομικά το κάθε εγχείρημα. Δηλαδή, είτε αυτό είναι δίσκος, ή αυτό είναι κάποιο live, κάποιο tour κλπ. Πάντως, γενικά πιστεύω ότι είναι. Για να μην πω αδύνατο και κόψω τα φτερά κάποιον, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και φιδωλοί και να προσέχετε τι ποράφτε. Είτε αυτό είναι εταιρείες κλπ. Αυτό είναι κοινέα μόδα, αυτά τα 360 συμβόλαια, που πας να απογράψεις και σου λέει βεβαίως, ναι, διαφερόμαστε. Οι περισσότερες εταιρείες ούτε καν έχουν ακούσει το CD σου. Σου λέει, δώσε μας 4.000 για να το βγάλουμε. Και λες, κάτσε, δηλαδή, αν δώσει 4.000. Τι να το κάνω αυτό. Και σου λέει μέσα θα περιέχει αυτό και αυτό και αυτό. Τα οποία όλα αυτά που σου λέει, δηλαδή promotion, διανομή κλπ. Πλέον μπορείς να κάνεις και μόνος σου. Με μηδέν κόστος. Γιατί ό,τι θα κάνουν αυτοί θα μπορείς να το κάνεις και εσύ. Με τα ίδια ακριβώς site, με τις ίδιες διόδους διανομής, πρόθεσης κλπ. Άρα να είστε πολύ προσεκτικοί στο τι υπογράφετε και γενικώς μην πιστεύετε ό,τι ακούγεται. Τα πράγματα, στο λέω και πάλι, δεν είναι όπως φαίνονται.
Και σα το λέω αυτό από προσωπική πείρα. Λοιπόν, η συμβολή που θα έδινα θα ήταν πρώτον να έχει ξεκάθαρο όραμα, δηλαδή να ξέρει τι θέλει. Μην ξέρει κάθε δύο μήνε αλλάζει προσανατολισμό κλπ. Γιατί αυτό θα μπερδέψει το κοινό. Πρέπει δηλαδή να έχει ταυτότητα. Να ξέρει άλλο ότι κάνει αυτό. Δηλαδή ξέρει, Ζήρα κάνει αυτό. Ό,τι είναι αυτό. Αρέσει ή δεν αρέσει. Εντάξει, το θέμα είναι να αρέσει εσένα που το κάνει. Και όποιο θέλει θα ακολουθήσει. Και αφενός και αφετέρου το πιο σημαντικό για μένα είναι η διάρκεια. Δηλαδή μην περιμένει σε 2 και σε 3 και σε 5 μήνες αποτέλεσμα. Θέλει πολλά χρόνια, θέλει επιμονή και υπομονή. Δηλαδή να κάνεις αυτό που κάνεις με συνέπεια, με αγάπη, αυτό που κάνεις, να μην περιμένεις τίποτα, να είσαι έτοιμος για τα πάντα, αλλά να μην περιμένεις τίποτα. Γιατί κανένας δεν μπορεί να σου εγγυηθεί τίποτα. Το κοινό εξάλλου είναι κάτι το οποίο είναι κάτι αόριστο, οπότε δεν μπορεί να ξέρει τη θέση του. Μπορεί να κάνει κάτι και να το δεχτεί, να κάνει κάτι άλλο καλύτερο κατά τη γνώμη σου και να μην το δεχτεί. Οπότε αυτό που προτείνω είναι επιμονή. Υπομονή, ξεκάθαρο όραμα και προσοχή με ποιους συνεργάζεστε. Δηλαδή, να κοιτάτε πάντα τη μεγάλη εικόνα, μακροπρόθεσμα. Μην κοιτάτε κάτι το οποίο μπορεί να είναι ευκαιριακό ή καλό τώρα και στο μέλλον να σας βλάψει. Γιατί πιστεύετε ότι θα το μετανιώσετε διπλά και τριπλά και θα σας φέρει πίσω. Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Αφενός με ενοχλεί, δηλαδή σε κανένα δεν αρέσει να του την παίρνουν και να τον βρίζουν ή να γράφουν αρνητικά σχόλια ή να τον συκοφαντούν. Από εκεί πέρα όμως θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα που μου έχει τύχει. Πριν από κάποια χρόνια, σε πολύ μεγάλο φόρουμ, κάποιος ανέβασε. Εγώ γενικά δεν μπαίνω στα φόρουμ και δεν τα αποφεύγω, γιατί κάπου αισθάνεσαι και λίγο ενοχλήτος. Δηλαδή, ότι εγώ θα μπορώ μόνιμα να γράψω κάτι με το όνομά μου και την ταυτότητά μου, και ο άλλος θα βγει ανώνυμα με ένα username και θα αρχίζει να κράζει. Και το θέμα ποιο είναι ότι. Μπορεί να κράξει, δεν είναι απαραίτητο. Και το θέμα ποιο είναι ότι. Είναι πολύ δύσκολο μετά να μπορέσει να. Υποστηρίξει τον εαυτό σου. Γιατί ξέρεις, εσύ είσαι αυτός που είσαι, σε βλέπει ο άλλος είναι κάποιος ανώνυμος, ο οποίος μάλιστα μπορεί να σου κάνει και πλάκα. Ξέρεις. Οπότε επίτηδε να σε τρολάρει για να δει πώς θα αντιδράσεις. Οπότε θεωρώ ότι δεν πρέπει να τσιμπάμε σε αυτά. Τώρα θα σου πω το άλλο παράδειγμα. Κάποια στιγμή σε ένα μεγάλο φόρουμ, μεγάλο κιθαρίστα, κάποια χρόνια, κάποιος έγραψε κάτι για μένα, για καλό το έγραψε. Μετά βγήκαν κάποιοι να αρχίσουν να με κράζουν κλπ. Λοιπόν, μέσα στον πολυλογό για μια εβδομάδα σε μεγάλο φόρουμ, λέμε τώρα με χιλιάδες επισκέπτες. Το θέμα το δικό μου ήταν πρώτο στο site αυτό. Λοιπόν, θεωρητικά θα μπορούσα να πεις ότι δεν είναι καλό να ασχολείται μαζί σου αρνητικά. Λοιπόν, θα σου πω ότι εκείνη τη εβδομάδα έγινε τόσος δώρος, τριπλασίασε τις επισκέψεις στο site μου και πούλησα εκείνη τη εβδομάδα 70 CD. Το οποίο για στουμέτα κυκλοφορίες 70 CD είναι εξωφρενικό νούμερο. Δηλαδή, αν πούλαγα κάθε εβδομάδα 70 CD, ίσως θα χρειάζεται να μην εργάζομαι καθόλου πλέον. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η αρνητική δημοσιότητα, γιατί εκεί γράφτηκαν και χοντράδες έτσι κλπ. Ότι η αρνητική δημοσιότητα μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα. Προσωπικά πάντως δεν την επιζητώ, δηλαδή ποτέ δεν απαντάω. Δηλαδή στο YouTube π.χ. μπαίνουν πολλοί και γράφουν κάτι άσχημο. Αν και πλέον αυτό έχει μειωθεί πάρα πολύ με το Google Plus που είναι, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο πια να φτιάχνουμε fake profiles κλπ. Αλλά όταν κάποιος γράφει κάτι αρνητικό, ενώ ότι έχει ό,τι αρνητικό, και να μου πει ότι δεν μου αρέσει η δουλειά σου. Αν δεν του αρέσει, σεβαστό, το αφήνω εκεί και μπορώ να του πω και ευχαριστώ πολύ που δεν σε αρέσει, δεν είναι πρόβλημα. Είτε δηλαδή ο άλλος με πει ότι είσαι πολύ καλός, είτε είσαι πολύ κακός, για μένα το ίδιο. Δέχομαι την κριτική του, είναι καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη. Το θέμα είναι ότι όταν όλο μπει να σε συκοφαντήσει και μπει επί αυτού και αυτό το καταλαβαίνει αμέσως, η απάντηση είναι πολύ απλή. Block and delete. Με τη μία. Δηλαδή, σβήνω το σχόλιο του και τον μπλοκάρω να μπορεί να σε γράψει. Και συνήθως θα είμαι σε αυτό ειλικρινής και με δυσαρεστή, θα πιω πολλά τέτοια σχόλια από Ελλάδα. Και αυτό κανένα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή, βγαίνουν διάφοροι Έλληνες. Δηλαδή, μου τύχει να λάβω σχόλιο 4 το πρωί Σαββατόβραδο. Και να μπει άλλο να σε βρίζει. Και λέω τώρα, σκέφτομαι, λέω άλλο τώρα Σάββατο βράδυ δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει. Και κάθεται και κράζει. Και μάλιστα ξέρει, έχει φτιάξει ένα προφίλ το οποίο το έφτιαξε εκείνη τη στιγμή για να μπει να γράψει αυτό που θέλει. Και κάθε φορά αναρωτιέμαι, επειδή είναι άβυσο ψυχή του ανθρώπου, μήπως αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν τόσο αρνητικά, μήπως κατά βάθος είναι οι μεγαλύτεροι θαυμαστές σου. Γιατί να κάτσει ο άλλο να ασχοληθεί τόσο, δηλαδή τώρα να γράψει σχόλιο το οποίο κάτσε και το σκέφτηκε. Μήπως τελικά σε λατρεύει τόσο πολύ και απλά αυτό του βγαίνει σε ζήλια ή σε κάτι. Οπότε. Ξέρεις, όπως είπα και πριν, άβυσος ψυχή του ανθρώπου, δεν μπορείς να ξέρεις τα κίνητρα του καθενός. Οπότε, ό,τι και να σε γράψουν, μην το παίρνετε και τσιμητρίτης. Εξάλλου, αν πληρώναμε όσο λέγαμε, θα χρωστάγαμε όλοι στις τράπεζες, έτσι. Αυτό. Θα άλλαζα πολλά πράγματα. Όχι ότι είμαι δυσαρεστημένος με αυτά που κάνω. Τώρα είμαι πολύ ευτυχισμένος, έχω μια πολύ ωραία ζωή, κάνω αυτό που ακριβώς θέλω. Απλά περισσότερο περιέργεια. Δηλαδή, όντως, σε αυτή την πάντα που μου είχε κάνει εκείνη την πρόταση, θα πήγαινα, έστω και τσάμπα, να δω πώς είναι. Έτσι, να κάνω μια περιοδία μέσα με tour bus και όλα αυτά και να ζήσω αυτό το λίγο το rockstar όνειρο, αν και ποτέ δεν μου άρεσε. Και άλλη μια πρόταση μου είχε γίνει κάποια στιγμή μια μεγάλη εταιρεία ενισχυτών, να πάω να δουλέψω σαν product specialist, δηλαδή να πηγαίνω να δείχνω τους ενισχυτές, να κάνω tours σε όλο τον κόσμο κλπ. Και μου έγινε αυτή η πρόταση πριν 3 χρόνια από μεγάλη εταιρεία ενισχυτών και την αρνήθηκα. Γιατί δεν ξέρω, συνειδητοποίησα ότι η εμπειρία είχε μεγάλο ρίσκο.
και θα έπρεπε να γκρεμίσω τα πάντα που έχω χτίσει εδώ με κόπο και υδρότα και αίμα και να φύγω να πάω σε μια ξένη χώρα και να κάνω μια δουλειά που δεν την ήξερα τόσο καλά. Θα αναγκαστούν να κάνω κάτι καινούριο και να τη μάθω από την αρχή, οπότε φοβήθηκα. Οπότε αυτά τα δύο θα έκανα. Αλλά περισσότερο όχι ότι θα τα άλλαζε γιατί δεν με φαίνεται τώρα, απλά από περιέργεια, καθαρά. Τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, τίποτα. Είμαι πολύ χαρούμενο αυτό που κάνω. Μ' αρέσει η μουσική που παίζω. Μ' αρέσει που έχω εγώ τον έλεγχο σε ό,τι κάνω και δεν αποφασίζουν άλλοι για μένα, αλλά εγώ για αυτό που κάνω. Και όλα καλά. Καταρχάς, είμαι φαν της ψηφιακής τεχνολογίας. Ουσιαστικά δεν έχω γράψει ποτέ στη ζωή μου αναλογικά, δηλαδή με μικρόφωνα και λάμπες κλπ. Γιατί πολύ απλά δεν με βολεύει, ίσως να το πω πιο απλά. Πάντα έπαιζα, θυμάμαι το πρώτο πόντ που είχε βγει το 1999, με αυτό γράψω το πρώτο μου δίσκο και στην πορεία μετά, όπως εξελίχθηκε η τεχνολογία, με plugins κλπ. Οπότε θεωρώ ναι, ότι όντως η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αντικαταστήσει την αναλογική, τουλάχιστον στο στυλ που παίζω εγώ. Μπορεί κάποιος να παίζει, δεν ξέρω τι, Texas Blues ή κάτι, να θέλει λάμπα, να θέλει Fender Twin ή κλπ. Πάντως για αυτό που παίζω εγώ, νομίζω ότι μπορεί να αντικαταστήσει και ένα plugin. Πλέον έχει εξελιχθεί πολύ η τεχνολογία με όλα αυτά τα impulses και όλα τα προγράμματα που βγαίνουν. Και επίσης και το Kemper και το XFX, τα έχω δοκιμάσει και τα δύο, είναι πολύ ποιοτικά και μπορείς να βγεις live με αυτά και να παίξεις και να μην καταλάβει κανένας τίποτα. Άστε που πιστεύω ότι για πρώτη στιγμή και πέρα αυτό είναι και λίγο ψυχολογικό. Δηλαδή μου χτύχει σε blind test να βάλω σε ένα φίλο μου να ακούσει μια μουσική και μου λέει ο ωραίος ήχος πώς τον έχεις, πώς τον έβγαλες. Και του λέω από το Pod 2 το παλιό και μου λέει αποκλείεται. Ενώ ήταν έτσι. Άρα λειτουργεί και λίγο ψυχολογικά αυτό. Ή μπορεί να, και κάποιο να του κλείσει τα μάτια, να τον βάλει να παίξει σε ένα ψηφιακό μηχάνημα και να μην βλέπει με τι παίζει και να του πει μετά ότι είναι αναλογικό και να το πιστέψει. Ενώ δεν ήταν. Άρα υπάρχει και ο ψυχολογικός παράγοντας σε αυτό το θέμα, αλλά από εκεί πέρα είναι καθαρά προσωπικό θέμα του καθενός, τι του αρέσει να παίζει ή τι θέλει να παίζει ή τι νομίζει αυτός ότι ακούγεται καλύτερο. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος αυτό. Άμα θέλει να παίξει ψηφιακά και μπορείς να το υποστήριξεις αυτό και να ακουστεί ωραία, σύμφωνα με αυτό που έχει στο μυαλό σου και στα αυτιά σου, αυτό αρκεί απλά. Τα μελλοντικά μου σχέδια είναι πάρα πολλά. Πρώτον, έχω φτιάξει ένα site, το jampavlatracks.com, το οποίο πουλάω jam tracks, δηλαδή καραόκια για κιθάρα, σε πολλά στυλ, σε πολλές κλίμακες κλπ. Είναι jampavlatracks.com. Σκέφτομαι τώρα αυτό να το επεκτείνω, βάζοντας και solo πλέον. Δηλαδή θα απευθυνθώ σε διάφορους Έλληνες κιθαρίστες, οι οποίοι θα τους ζητήσω να φτιάχνουν τον backtrack. Θα ζητάω να παίζουν ένα solo πάνω από το backtrack που τους δίνω. Θα έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια, θα φτιάχνουμε την ταμπλατούρα, θα κάνουμε βίντεο και θα το βγάλουμε στην αγορά. Θα είναι σε διάφορα στυλ, οπότε έχω ήδη βρει κάποια άτομα που θέλω να συνεργαστώ και πολύ σύντομα αυτό θα βγει στην αγορά. Πλέον, άλλο σχέδιό μου θέλω να επανακυκλοφορήσω τα δύο πρώτα μου CD, τα οποία είχα κάνει μόνος μου με programming κλπ. Θέλω να τα βγάλω με real band. Τα έχω ήδη δηλαδή βασικά ηχογραφήσει και στα επόμενα χρόνια θα κυκλοφορήσουν κλπ. Επίσης, θέλω να βγάλω μια νέα σειρά με DVD. Θα είναι καμιά δεκαπενταριά DVD, εξειδικευμένα. Δηλαδή, όχι γενικά μάθει να παίζει κιθάρα και τέτοια. Θα είναι για συγκεκριμένες τεχνικές, σε συγκεκριμένα θέματα κλπ. Αυτά θα είναι αρκετά DVD, δεν έχω αγοράσει πλέον καινούριο εξοπλισμό και θα ξεκινήσω να τα κάνω μέσα στο 2014 και 2015. Θα έχουν βγει όλα. Θα είναι πάνω από 15 DVD, πολλή δουλειά, δηλαδή πάνω από 30-40 ώρες βίντεο. Και θα είναι complete, δηλαδή με backtracks μέσα, με παρτιτούρες, ταμπλατούρες, τα πάντα. Υψηλή ποιότητα βίντεο, τρικάμερα κλπ. Και όλα αυτά μόνος μου, βέβαια. Γιατί όπως είπα και πριν, αν τα κάνεις μόνος σου, δεν θα κάνει κανένας άλλος για σένα. Έκατσα και έμαθα σιγά σιγά και έτσι. Και βέβαια να προχωρήσω και το YouTube, να πάει ακόμα καλύτερα, ίσως να κάνω και μια συνδρομητική υπηρεσία. Δηλαδή πέρα από τα δωρεάν βίντεο, να έχει και κάποια τα οποία θα μπορείς μέσω του YouTube και το YouTube προσφέρει και υπηρεσία, να μπορέσει να αγοράσει βίντεο από εκεί και να αγοράσει διάφορα πράγματα που το πουλάς. Οπότε να το δω και πιο επιχειρηματικά. Και επίσης θέλω να κάνω ένα tour. Σαν instrumental artist, δηλαδή να βρω και κάποιους δύο-τρεις άλλους κιθαρίστες και να κάνουμε ένα πακέτο και να βγούμε να παίξουμε ζωντανά και Ελλάδα και ίσως έξω Ευρώπη κλπ. Αυτό που απλά θέλει ακόμα λίγο σκέψη, γιατί είναι και οικονομικό το θέμα και πρέπει να βρεις και άτομα με τα οποία να ταιριάζει και τα ταχνότητα σου και στιλιστικά κλπ. Τώρα, όσον αφορά την into the point συμβουλή, είναι πολύ απλό. Πρώτον, θέλει δουλειά, γιατί χωρίς δουλειά δεν γίνει τίποτα. Και μην ακούτε αριστερά και δεξιά τι λέει ο καθένας θα πει τη γνώμη του. Από εκεί πέρα το θέμα είναι εσείς τι κάνετε και όχι τι θα πει ο άλλος. Οπότε κάντε αυτό που ονειρεύεστε, κάντε αυτό που λέει η καρδιά σας και το μυαλό σας και τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Αν είναι να προχωρήσετε, θα προχωρήσετε και εφόσον το αξίζετε και έχετε δουλέψει. Και αν δεν γίνει αυτό, τουλάχιστον προσπαθήσατε με τις δικές σας δυνάμεις. Και πάνω απ' όλα, μην μεταφέρετε τις ευθύνες αλλού. Για ό,τι και να γίνει, εσείς είστε υπεύθυνοι, εσείς έχετε τα γένια, εσείς και τα χτένια, όπως λέει την πανδημία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάντε αυτό που θέλετε. Και να είστε έτοιμοι για τα πάντα, απλά να μην περιμένετε τίποτα, γιατί κανένας δεν συγκιά τίποτα. Να έχετε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας και δουλεύετε σκληρά
Κάντε πράγματα. Και όχι λόγια. Λοιπόν, δύο πράγματα για τον Αντώνη. Πρώτον, με τον Αντώνη γνωριστήκαμε το 2003. Είχε έρθει να του κάνω μάθημα. Θυμάμαι έναν τύπο, έτσι λίγο κάπως έτσι φκωτό. Τότε είχε αρχίσει νομίζω να ασχολείται με αυτά. Ένας έτσι πολύ αυθόρμητος τύπος και ευχάριστος. Και θυμάμαι ερχόταν από τη Χαλκίδα για μάθημα. Εγώ μένω εδώ στο Γαλάτσι με μία μηχανή και ερχόταν από τη Χαλκίδα για να μάθει κιθάρα. Και αυτό ήταν το βρήκα πολύ συγκινητικό, γιατί βλέπεις ένας άνθρωπος τότε δεν υπήρχε βέβαια και τεχνολογία, internet κλπ. Ήταν ακόμα στα σπάργανα. Και έλειψε έναν άνθρωπο που. Δεν ξέρω και πώς με έμαθε και πώς ήρθε σε μένα, αλλά έλειψε έναν άνθρωπο που αγαπούσε αυτό που έκανε. Ήταν αυθόρμητος, παρορμητικός. Και ήρθε εδώ, κάναμε μάθημα. Μας είχε πει κάποια προσωπικά προβλήματα που είχε όσον αφορά την κιθάρα. Και εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τον ανεβάσω ψυχολογικά και να τον βοηθήσω και να του πω ότι μπορεί να το κάνεις. Και όμως αυτό μου το λέει συνέχεια όταν με βλέπω ότι είσαι ο πρώτος που μου είπε μπλα μπλα μπλα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω τα προσωπικά. Αλλά τον αγαπώ τον Αντώνη. Και μ' αρέσει που είναι αυθόρμητος και μ' αρέσει που αυτό που κάνει πολύ σπουδαίο, που δίνει το έναυσμα και το βήμα σε κόσμο να μιλήσει. Και να είμαι ειλικρινής, κάποια στιγμή είχα σκεφτεί εγώ να κάνω κάτι τέτοιο. Απλά βρήκα εμπόδια. Δηλαδή, χτύπαγα πόρτες από Έλληνες μουσικούς και αρνιόντουσαν. Και συνειδητοποίησα ότι ο λόγος που το κάνανε ήταν ότι το λείπανε ανταγωνιστικά. Δηλαδή, νομίζανε ότι εγώ πάνω να τους εκμεταλλευτώ. Προσωπικά μου είναι αδιάφορο αυτό. Απλά τους εξηγούσα το κόνσεπτ και απλά αρνιόντουσαν. Μπράβο στον Αντώνη λοιπόν που έχει, αυτό που έχει τα κότσια και την αντοχή. Εγώ από σήμερα και μετά απογοητεύτηκα και το παράτησα και απλά κοίταξα τη δουλειά μου και τον εαυτό μου. Ο Αντώνης όμως το κάνει αυτό ανιδιωτελώς, γιατί να ξέρω ότι αυτά ο Αντώνης δεν βάζει τίποτα. Είσαι ένας που τρώει χρόνο και χρήμα. Εντάξει, και απασχολεί και κόσμο τώρα εδώ, το άρισμα με τις κάμερες κλπ. Οπότε μπράβο του και να συνεχίσει έτσι και εγώ είμαι δίπλα. Και ό,τι χρειαστεί από μένα θα το έχει free of charge και ελεύθερα και με αγάπη.